και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΔΕΛΑ Τηλεόρασης, Δευτέρα σήμερα, 13 Ιανουαρίου. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο ειδήσεων μας με το πρώτο θέμα των ημερών, με το θέμα που αφορά βεβαίως το θερμό επεισόδιο, το οποίο και εκτυλίχθηκε στα ανοιχτά της Σαμοθράκης, στην περιοχή της Ζουράφας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Μαζί μας και ο Δημήτρης Σταματάκης, ο κύριος Βαρβιτσιώτης είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε? Προφανώς έχουμε κάποιο μικρό τεχνικό πρόβλημα, θα επανέλθουμε. Δημήτρη, βεβαίως δεν ξέρω αν θα μπορούσα να έχω τον συνάδελφο κοντά μου. Να πούμε ότι τις τελευταίες ακριβώς ώρες έχουμε έτσι μια πολύ έντονη κινητικότητα και σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα του κυρίου Ζησίδη, του Προέδρου των Συνδικαλιστών. Μια διαθεσιμότητα η οποία, ή μάλλον μια ιδέα η οποία και έχει ξεκινήσει και η οποία φαίνεται ότι έχει ανοίξει τους ασκούς όλου και τοπικά, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Σαφέστατα, ναι. Ήδη υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίδραση εδώ στην περιοχή μας για αυτό το γεγονός. Δηλαδή για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος λιμενικός για αυτά τα οποία είπε αυτή τη στιγμή πάει να τιμωρηθεί και πάει να αποταχθεί και από το σώμα. Έχουμε δει όλοι από χθες το βράδυ την επιστολή που έχουν στείλει οι αλλοιείς της Αλεξανδρούπολης, ενώ θα πρέπει να σημειώσω ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν συνεχώς μηνύματα από διάφορους φορείς και από απλούς πολίτες, οι οποίοι δεν θέλουν να προχωρήσει αυτή η εξέλιξη όπως ακριβώς προχωρά. Να βάλουμε μία ανωτελεία και να βάλουμε συζήτησή μας στον κύριο Βαρβιτσιώτη. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε τώρα? Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Φαίνεται λοιπόν ότι από την προηγούμενη Τετάρτη υπάρχει ένα έντονο θέμα τουλάχιστον που αφορά στην περιοχή και έχει να κάνει με την κινητικότητα η οποία και παρατηρείται στην περιοχή της Ζουράφας, στη λεγόμενη Λαδόξερα για αυτούς που την ξέρουν με αυτή την ονομασία. Να πούμε καταρχήν τι πραγματικά έχει συμβεί, κύριε Υπουργέ, από την προηγούμενη Τετάρτη. Κοιτάξτε, υπάρχει μια... Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ανάμεσα σε Τούρκοι ψαράδες, μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύουν. Και αυτό βέβαια έχει προκαλέσει τη δικιά μας αντίδραση, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση. Διότι δεν τους επιτρέπουμε να ψαρέψουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Από εκεί και πέρα. Κάτι το οποίο συμβαίνει σχεδόν σε όλο το Αιγαίο. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο όπου έχει ονομαστεί και ο πόλεμος, πολλές φορές ο πόλεμος της Κυπούρας. Το να παίρνει πολιτικές διαστάσεις νομίζω ότι είναι παράλογο. Και μάλιστα να παίρνει πολιτικές διαστάσεις και να παίρνει και τη μορφή συγκεκριμένων καταγγελιών, οι οποίες κρίνονται και ανυπόστατες, νομίζω ότι ξεπερνά και τα όρια. Να πούμε καταρχήν για τις καταγγελίες που κι εσείς θεωρείτε ανυπόστατες και να μείνουμε λίγο στα γεγονότα. Είναι γεγονός λοιπόν ότι την προηγούμενη Τετάρτη στην περιοχή της συγκεκριμένη υπήρχαν αρκετά αλλιευτικά και υπήρξε η συνδρομή των δύο σκαφών από την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη για την απομάκρυνσή τους? Δεν το ξέρω για την προηγούμενη Τετάρτη, ξέρω ότι το Σάββατο συνέβη αυτό. Επίσης και... Συνέβη για το Σάββατο, βρέθηκαν πάλι δύο σκάφη από την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη να αποτρέπουν Τούρκους ψαράδες και στους οποίους δηλώνανε ότι βρίσκονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα και στους οποίους δηλώνανε ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν. Μάλιστα. Στο σημείο, Προέδρε, πήγε η τουρκική ακτεωρός, ήρθαν σε επαφή το σκάφος του λιμενικού της Αλεξανδρούπολης, κύριε Υπουργέ, με την τουρκική ακτεωρό. Κλήθηκαν από το λιμενικό της Αλεξανδρούπολης όλα τα αλλιευτικά σκάφη που έπλαιναν στην περιοχή να πάνε στο συγκεκριμένο σημείο, να συνδράμουν στις προσπάθειες των δύο περιπολικών. Δεν ξέρω αν έχετε όλες αυτές τις πληροφορίες. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε το λιμενικό της Αλεξανδρούπολης. Ξέρω πολύ, πολύ καλά ότι συνέβη όλο αυτό το περιστατικό και όλο αυτό το περιστατικό έληξε. Κύριε Υπουργέ, να σας κάνω μια ερώτηση. Κοιτάξτε. Εγώ δεν πρόκειται να πέσω σε κανέναν στην παγίδα, ο οποίος τα θέλει για τους δικούς του λόγους να δημιουργήσει ένα σκηνικό έντασης σε μια κατάσταση η οποία είναι χρόνια, δεν είναι φετινή. Και συμβαίνει πάντοτε αυτή την περίοδο του χρόνου όταν υπάρχει ιδιαίτερο αλλιευτικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία έντολη από κανένα ότι δεν θα πρέπει να προστατεύουμε τα εθνικά χωρικά ύδατα. Και δεν υπάρχει και σε καμία περίπτωση απουσία του λιμενικού σώματος από τέτοιου είδους επεισόδια. Λοιπόν, όποιος τα λέει αυτά, φαντάζεται πράγματα από το μυαλό του. Κύριε, πάρα πολύ σαφή. Κύριε Υπουργέ, από την άλλη, παρακαλώ, δεν θα παίξουμε σε καμία περίπτωση το παιχνίδι της έντασης, το οποίο κάποιοι θα θέλανε
Φαίνεται βεβαίως, κύριε Υπουργέ, ότι δεν το παίζουμε εμείς. Φαίνεται ότι το παίζουν πολύ καλά οι γείτονές μας τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως δεν νομίζω ότι υπάρχει. Κοιτάξτε, ένας κυβερνήτης ενός σκάφους μπορεί ο ίδιος να δράσει θερμόαιμα ή οτιδήποτε. Εγώ θέλω να σας δηλώσω ότι με την τουρκική ακτοφυλακή έχουμε άριστη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στο θέμα της αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης. Βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή με τους Τούρκους και εξαιτίας αυτής της καλής συνεργασίας έχουμε περιορίσει πολύ τις μεταναστευτικές ροές, διότι τα περίπου μισά περιστατικά τα οποία εντοπίζουμε συλλαμβάνονται και απομακρύνονται από τα θαλάσσια μας σήμερα από, από την τουρκική ακτοφυλακή. Λοιπόν, σε ένα συνολικό πλαίσιο καλής συνεργασίας, το να υπάρχει ένα τυχές περιστατικό, το θεωρώ ίσως σημασίας και αφού η στιγμής δεν επιμένουν η τουρκική πλευρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ψαράδες, σε καμία περίπτωση, το ξέρουν και οι Έλληνες ψαράδες, που πολλές φορές και αυτοί ενδεχομένως να έχουν ψαρέψει είτε από αυλεψία είτε από λάθος είτε ηθελημένα μέσα σε τουρκικά χωρικά έδατα. Αυτά συμβαίνουν, είναι ο πόλεμος, ο πόλεμος των ψαριών, τα οποία όπως καταλαβαίνετε δεν καταλαβαίνουν ούτε χωρικά ύδατα ούτε οτιδήποτε. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, πάντως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για αυτή την υπόθεση, αυτή τη στιγμή λογοδοτεί ένας συνδικαλιστής, έτσι δεν είναι, υπάρχει μια ένορκη... Όχι, λογοδοτεί ένας στέλεχος του λιμενικού σώματος. Σαν στέλεχος του λιμενικού σώματος, για τη δημόσια τοποθέτησή του, την οποία πρέπει να υποστηρίξει. Δήλωσε δημοσίως σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι έλαβε εντολή από τους ανωτέρους του να μην προστατεύσει τα εθνικά θαλάσσια σύνορα. Αυτό ήταν το οποίο δήλωσε και όταν δηλώνει κάποιος τέτοιος κάτι τέτοιο, εγώ οφείλω να ζητήσω την άμεση διερεύνηση αυτής της καταγγελίας. Διότι σε καμία περίπτωση από την πολιτική ηγεσία δεν υπάρχει μια τέτοια είδους πρόθεση. Λοιπόν, οφείλει να απαντήσει ποιος, πότε του εδήλωσε κάτι τέτοιο. Και του δήλωσε ότι θα πρέπει και ποια είναι η πληροφόρηση που έχει για να υποστηρίξει τα όσα δήλωσε δημόσια. Δεν ξέρω. Αν δεν μπορεί να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του, τότε νομίζω ότι σαν στέλεχος του λιμενικού σώματος έχει παραβεί πάρα πολλά από τα καθήκοντά του. Να πούμε βεβαίως για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, Δημήτρη, ότι μιλούμε για τον κύριο Ζησίδη καταρχήν και ναι, ότι η δήλωση συγκεκριμένη που έκανε και που άναψε φωτιές ουσιαστικά έκανε λόγο για το ότι έλαβε άνωθεν εντολή για να αποχωρήσει από το σημείο. Ναι, έτσι. Έτσι έχει δηλώσει το ραδιόφωνο και όχι να μην φρουρήσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μπράβο. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει τέτοια εντολή από την πολιτική ηγεσία, περιμένω το αποτέλεσμα της έρευνας που γίνεται, της ενόρκης διοικητικής εξέτασης, για να αποκαλυφθεί τελικά αν έχει δοθεί ή όχι τέτοια εντολή. Πάντως, κύριε Υπουργέ, να γνωρίζουμε και οφείλουμε να γνωρίζουν πρώτα απ' όλα οι Έλληνες πολίτες και οφείλουμε να γνωρίζω και εγώ ως προϊστάμενος υπουργός αν υπάρχει τέτοιου είδους εντολή η οποία έχει δοθεί ερήμην της πολιτικής ηγεσίας, η οποία έχει άλλες σαφέστατες εντολές δώσει προς το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Πάντως, κύριε Υπουργέ, να σας πω λίγο αυτό που γνωρίζουν πολύ καλά οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ή αν θέλετε τις ελλείψεις τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε καθημερινά υλικά το ίδιο το Λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο το γνωρίζετε κι εσείς. Το γνωρίζετε κι εσείς, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι όταν φίλοι... Είμαι ο πρώτος που το δηλώνω σε όλους τους τόνους. Το έχω δηλώσει δημόσια παντού και γι' αυτό το λόγο, επειδή σήμερα αν το λιμενικό κάνει τη δουλειά του με έναν τρόπο. Με αυτά τα μέσα που διαθέτει, έτσι, τα οποία είναι ελάχιστα. Με έναν εκπληκτικό τρόπο. Αυτό οφείλεται στην αυτοθυσία των ανδρών και των γυναικών,
του λιμενικού σώματος, στα πληρώματα των σκαφών, στους 2.000 άντρες και γυναίκες που υπηρετούν στα σύνορα, που εκτελούν μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση που είναι η προστασία των θαλασσίων μας σύνορων, ιδιαίτερα από τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και η καθημερινή άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων μέσα από τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και συνολικότερης προστασίας των σύνορων μας. Και δεν δέχομαι σε κανένα αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουν αυτά τα παιδιά με αυτοθυσία, με ελάχιστες αμοιβές και με πολύ μεγάλες ελλείψεις στον εξοπλισμό τους, να τη μειώνει την οποιοδήποτε ή να την ισοπεδώνει. Απλά αυτό που συνήθως λέμε, κύριε Υπουργέ, βεβαίως, το θέμα βεβαίως δεν είναι ότι αν το μειώνει κάποιος μεμονωμένα, το ζήτημα είναι το τι γίνεται και από πλευράς κυβέρνησης στο να μην μειωθεί αυτή η προσπάθεια αυτών των παιδιών. Και το λέμε γιατί έχουμε ζήσει την περιπέτεια και με το σκάφος του λιμενικού και το τελευταίο χρονικό διάστημα με όλες αυτές τις αλλαγές και τις ανακατατάξεις που υπάρχουν και στα σύνορα και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και στο λιμεναρχείο που πλέον μετατρέπεται σε τμήμα της Αμοθράκης. Αυτό δηλαδή ρωτάμε. Δεν κατάλαβα. Υπάρχει λοιπόν αυτό που τονίζω, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής. Ποιος μετατρέπεται σε τμήμα του Αμοθράκης? Σε ό,τι έχει να κάνει, Δημήτρη, με τις αλλαγές που υπάρχουν στα θέματα των λιμεναρχείων. Υπάρχει μια διοικητική αναδιάθρωση. Η οποία πολλοί τη μεταφράζουν ως υποβάθμιση, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν είναι η όρθια κατά εσάς. Σε καμία περίπτωση υποβάθμιση και καθόλου δεν στα σύνορά μας. Αντιθέτως, υπάρχει αναβάθμιση. Υπάρχει η μεταφορά. Η ίδρυση της έδρας, η μεταφορά της έδρας του Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, υπάρχει η αναβάθμιση των λιμεναρχείων μας σε όλα τα νησιά, όπου πλέον τα περισσότερα αποκτούν λιμεναρχεία. Υπάρχει μια αναδιάρθρωση η οποία έχει στόχο να εξοικονομήσει περίπου 700 άντρες και γυναίκες του λιμενικού, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, σε μικρά λιμενικά φυλάκια τα οποία δεν μπορούσαν να προσφέρουν, ακριβώς για να αξιοποιήσουμε καλύτερα όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή η αναδιάρθρωση η οποία έγινε μετά από μία σε βάθος μελέτη όλων των στοιχείων που είχαν να κάνουν με τη λειτουργία της κάθε υπηρεσίας του λιμενικού σώματος, η οποία ήταν και οικονομική, ήταν και σε επίπεδο έργου, παραγωγής έργου, βεβαίωσης παραβάσεων, τι μέσα έχει, ώστε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον εξοπλισμό μας. Νομίζω ότι θα έχουμε, μόλις εφαρμοστεί αυτή η αναδιάρθρωση, θα έχουμε καλύτερη παρουσία του λιμενικού σώματος και όχι χειρότερη. Μας, κύριε Υπουργέ. Σας έλεγα ότι είναι μία αναδιάρθρωση που στόχο έχει την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και όχι την υποβάθμιση. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα εγώ να γυρίσουμε λίγο στο θέμα το οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας τις τελευταίες ημέρες. Έχετε πληροφορηθεί για μια επιστολή που έστειλαν οι αλλοίες της Θράκης σήμερα? Δεν έχω ενημερωθεί, γιατί μόλις γύρισα από την Κύπρο. Λοιπόν, θα σας πω μόνο μία μικρή παράγραφο, θα σας διαβάσω από αυτό που λέει. Αν παρόλα αυτά επιδιώξετε την τιμωρία του ανωτέρου στελέχους, ως παράδειγμα για τη φήμωση κάθε φωνής που λέει την αλήθεια, θα μας βρείτε απέναντι. Τόσο εμάς, όσο και όλους τους αλλοίς που δραστηριοποιούνται στο Θρακικό Πέλαγος και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Πολύ σκληρή επιστολή. Για πρώτη φορά οι αλλοίς, οι οποίοι είναι το δεξί χέρι του λιμενικού σώματος στην περιοχή μας. Έναν. Οι κυρίοι αλλοίς θεωρούν δεδομένο κάτι το οποίο τα γεγονότα τους διαψεύδουν. Κάτι ξέρουν οι αλλοίς, κύριε Υπουργέ. Κάτι ξέρουν οι Υπουργοί, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό και συζήτησα την έρευνα. Είναι το δεξί χέρι του λιμενικού σώματος στην περιοχή μας. Αν ξέρουμε, οι αλλοίς βεβαιώνουν ότι το Σαββατοκύριακο δεν υπήρχε παρουσία του λιμενικού σώματος στην περιοχή. Όχι, ότι δεν άσκησε το λιμενικό σώμα τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και την προηγούμενη Τετάρτη ήταν το λιμενικό σώμα και ελικόπτερο Super Puma από τη Λίμνο ήταν την Πέμπτη και την Παρασκευή στην περιοχή. Και το Σάββατο ήταν τα περιπολικά των λιμεναρχείων της Αλεξανδρούπολης και της Αμοθράκης. Δεν λένε ότι δεν βεβαιώνουν αυτό. Άρα, γιατί λέει την αλήθεια κάποιος ο οποίος λέει ότι έχουμε... Άνωθεν εντολή να αποχωρήσουμε από την περιοχή. Να φύγουμε από την περιοχή. Πού είναι, πού επιβεβαιώνεται από τα προγραμματικά περιστατικά? Δηλαδή δεν έφυγαν τα περιπολικά, το περιπολικό σκάφος του λιμεναρχείου της Αλεξανδρούπολης δεν έφυγε Τετάρτη το απόγευμα από την περιοχή? Μπορεί την Τετάρτη το απόγευμα, αν έχει τελειώσει μια ιστορία, να φύγει.
Βεβαίως. Γιατί αυτό έγινε. Δεν θα μείνει. Δεν θα μείνει για πάντα. Θα επιστρέψει στη βάση του. Πάντως θα έλεγα εγώ να στείλετε κάποια αντιπροσωπεία στην περιοχή να καθίσει να συζητήσει με όλους τους φορείς, γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ακούστε. Μην. Και εδώ είναι ένας, θα πρέπει να είναι και ένας οικοδομητικός ρόλος της δημοσιογραφίας. Και έχετε μια ευθύνη ως ακρίτες σε δημοσιογράφη, την οποία και τηρείτε το κανάλι σας χρόνια τώρα. Το να δημιουργούμε εκ του μειόντος κοινικά έντασης δεν συμφέρει κανένα. Δεν ξέρω να το λέτε για μας. Όχι, ακριβώς λέω ότι εσείς έχετε μια ιστορία και σαν κανάλι και σαν προσωπικό. Εμείς αυτά τα σκηνικά έντασης, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι τα έχουμε βιώσει τόσες φορές που γνωρίζουμε και πώς θα τα χειριστούμε κάθε φορά, όχι μόνο δημοσιογραφικά, και οι πολίτες της περιοχής. Τα γνωρίζουμε και τα βλέπουμε δηλαδή μπροστά στα μάτια μας. Στα ανοιχτά είναι. Και μιλάμε για μια περιοχή όπου κινητικότητα και κίνηση έχει και από την ελληνική πλευρά, έτσι. Η Λαδόξερα, η λεγόμενη. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ σας λέω ένα πράγμα. Γι' αυτό και ζήτησα και τη διερεύνηση των καταγγελιών. Αλλά αν αποδειχθεί ότι ψεύδεται ο συγκεκριμένος λιμενικός, θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπει ο στρατιωτικός ποινικός κώδικας. Οι οποίες συνέπειες, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, ποιες είναι? Δεν τις ξέρω. Το να φύγει από το σώμα. Το να φύγει από το σώμα. Ακόμα και το να φύγει από το σώμα, δηλαδή. Δεν ξέρω ποιες είναι οι συνέπειες. Αυτό είναι τα αρμόδια όργανα της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Απλά ξέρετε, κύριε Υπουργέ, για μας το θέμα δεν ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Ζησίδη αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αν κάτσουμε να αναζητήσουμε ευθύνες, πρέπει να δούμε παραδοσιακά τι έχει γίνει στο θέμα ειδικά της φύλαξης των συνόρων, που έχει μετατεθεί με τον ένα ή τον άλλον τρόπο στο λιμενικό σώμα. Έχει φύγει δηλαδή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το πολεμικό ναυτικό, έχει έρθει στα χέρια τα δικά σας από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τις δικές τους προσπάθειες υπεράνθρωπα πολλές φορές. Και το ζήτημα βεβαίως των ευθυνών δεν και είναι. Οποίους, και τους οποίους τιμούμε, σεβόμαστε. Βεβαίως. Απλά λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν κληθεί πολλές φορές να συνδράμουν σε περιστατικά χωρίς τα απαραίτητα. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα, έχω την αίσθηση. Δεν, είναι ούτε ο κύριος Ζησίδης ούτε οποιοδήποτε ο κύριος Ζησίδης. Κυρία Σόκου, κάνουμε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια σε ένα πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό να κρατάμε και αυτά τα σκάφη τα οποία έχουμε στη ζωή. Σήμερα κυκλοφορούν σκάφη στο Αιγαίο. Τα σε εμάς δεν κυκλοφορούσε κάποια στιγμή σκάφος, κύριε Υπουργέ. Δεν κυκλοφορούσε σκάφος για πάρα πολλούς μήνες. Δίπλα στα σύνορα. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω την κραυγή αγωνίας. Να ξέρετε ότι δεν αφήνουμε καμία πλευρά του Ανατολικού Αιγαίου χωρίς σκάφος. Έχουμε μειώσει τα σκάφη μας σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι το Ανατολικό Αιγαίο είναι η πιο κρίσιμη περιοχή την οποία πρέπει να φυλάτουμε. Γι' αυτό και έχουμε διαθέσει 2.000 άντρες και γυναίκες σε όλη αυτή την περιοχή, από το βορρά ως το νότο, από τις 7.500 ανθρώπους που έχει το λιμενικό σώμα. Έχουμε εξοδέψει, αν σκεφτείτε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του λιμενικού σώματος είναι περίπου 240 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια πηγαίνουν για την προστασία του θαλασσίου συνόρων, ιδιαίτερα από τις μεταναστευτικές ροές, ένα τεράστιο κομμάτι του προϋπολογισμού μας. Και όλες τις προμήθειες και όλα τα χρήματα τα οποία ζητάμε από την Ευρώπη πάνε για την αναβάθμιση του εξοπλισμού μας. Δυστυχώς, τα οικονομικά δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για την προστασία και μιλάμε πάντοτε τα οικονομικά δεδομένα βρίσκουμε μπροστά μα τους ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, Δημήτρη. Όχι. Παρακαλώ. Τα οικονομικά δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Και εγώ θα ήμουν ο τελευταίος ο οποίος θα πήγαινε στον Υπουργό Οικονομικών να ζητήσω περισσότερο προϋπολογισμό. Γι' αυτό και προχωρήσαμε και σε μείωση των προξενικών μοναρχίων, μείωση της γραφειοκρατίας, μείωση των εξόδων, ώστε να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε, να κάνουμε οικονομίες χρήματος για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη δύσκολη κατάσταση και να ανταπεξέλθουμε σε ένα πολύ σκληρό και δύσκολο έργο. Και να ξέρετε ότι την άσκηση, την καθημερινή άσκηση εξάσκησης της κυριαρχίας μας στο Αιγαίο την κάνει πράξη το λιμενικό σώμα. Την κάνει πράξη έτσι όπως οφείλει, χωρίς να αφήνεται είτε προσπαθειών, ούτε σε καμία περίπτωση μέσων.
Νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι το τι θέλετε να πείτε. Έτσι, επειδή σας έχουμε, κύριε Υπουργέ, κιόλας, ένα τελευταίο δικό σας σχόλιο, τελείως διαφορετικό το θέμα, αλλά πρέπει να αναφερθούμε, Δημήτρη. Λιμάνι Αλεξανδρούπολης, όλα αυτά τα νέα που αφορούν στον χωροταξικό σχεδιασμό, το τι ακριβώς ρόλο θα παίξει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για την ίδια τη χώρα, κύριε Υπουργέ, όχι μόνο για την περιοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι στο χωροταξικό σχεδιασμό τα πράγματα δεν ήταν καλά για την περιοχή μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση του ίδιου του λιμανιού. Ένα λιμάνι το οποίο τη γνωρίζετε πολύ καλά την υπόθεση. Εδώ και χρόνια εξυπηρετεί μόνο ένα δρομολόγιο αυτό προς τη Σαμοθράκη. Και βεβαίως με πολλά προβλήματα, Δημήτρη, δεν είναι? Με πάρα πολλά προβλήματα. Εκβάτηση ακόμα δεν έχει γίνει. Προσπαθούμε να βρούμε χρήματα. Πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ έχουν ξοδευτεί τα τελευταία χρόνια. Και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης συνεχίζει να είναι ανενεργό. Και μάλιστα θα έλεγα και κάτι στον Υπουργό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι κάνει μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσει να ανορθώσει λίγο και το λιμενικό σώμα. Κύριε Υπουργέ, άμα πληροφορηθείτε και άμα δείτε τα κτίρια που στεγάζεται το λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, νομίζω ότι δεν θα αισθάνεστε τόσο περήφανος που είστε Υπουργός. Το έχω υπόψη μου και βρισκόμαστε σε μια συζήτηση με τον μηχανισμό λιμένα Αλεξανδρούπολης για τη μεταφορά του λιμεναρχείου. Ακριβώς γιατί όντως δεν είναι ίσως ένα από τα λιμενοχεία τα οποία βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Θα σας πω επίσης ότι για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει εγκριθεί και θα εκτελεστεί πέσοντος η εκβάθυνση, η διφοκόρηση του λιμανιού, ένα έργο το οποίο είναι έργο ζωής. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ του λιμανιού και της βιομηχανικής ζώνης. Νομίζω ότι για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μέσα στο 2014 θα έχουμε πολύ καλά νέα στα πλαίσια της αξιοποίησης της λιμενικής υποδομής και στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Μα, κύριε Υπουργέ, μας λέτε ακριβώς αυτό που ακούμε κάθε χρόνο πάντως. Διεθνές ενδιαφέρον για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, επεφρασμένο από πολύ σοβαρούς επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα. Περιλαμβάνεται η Αλεξανδρούπολη στα επόμενα ταξίδια σας, κύριε Υπουργέ? Βεβαίως, όπως περιλαμβάνεται και όλη η Ελλάδα. Άλλωστε στον Εύω έχω έρθει πάρα πολλές φορές και πάντοτε χαίρομαι τη φιλοξενία των ακριτών του Εύρου. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά πάντως, κύριε Υπουργέ, για αυτή την ενημέρωση που είχαμε σε όλα τα επίπεδα. Να είστε καλά, να συνεχίσουμε να παραμείνουμε στο θέμα, μιας και τη συμπαράστασή τους στον υποδιαθεσιμότητα λιμενικό Θανάση Ζησίδη εκφράζουν με γραπτή ανακοίνωσή τους, όπως ακούσατε, οι ψαράδες της Αλεξανδρούπολης. Ως γνωστόν, πρόσφατη δήλωση του λιμενικού υπαλλήλου σχετικά με τα όσα γίνονται στη θαλάσσια περιοχή του Ζουράφας προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος. Ωστόσο, οι ψαράδες επιμένουν ότι οι Τούρκοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, παραβιάζοντας συνεχώς τα ελληνικά χωρικά ύδατα απροκάλυπτα. Οι Τούρκοι έχουν αποθρασινθεί, είναι η φράση που χρησιμοποιούν οι ψαράδες της Αλεξανδρούπολης για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στη θαλάσσια περιοχή της βραχονισίδας Ζουράφα. Η μικρή αυτή βραχονισίδα οριοθετεί τα ελληνικά χωρικά ύδατα σε σχέση με την Τουρκία και κατά καιρούς στη θαλάσσια περιοχή γύρω της παρατηρούνται παραβιάσεις τουρκικών αλλιευτικών σκαφών. Τις τελευταίες ημέρες όμως η κατάσταση έχει λάβει σημαντικά μεγάλες διαστάσεις. Αν δεν είχαμε πρόβλημα, δεν θα βγαίναμε να φωνάζουμε και να λέμε πράγματα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι σημερινό και δεν έχει γίνει μία φορά. Σαφώς και υπάρχουν παραβιάσεις, σαφώς και έχουμε πρόβλημα. Η δουλειά μας έχει γίνει άκρως επικίνδυνη τον τελευταίο καιρό εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων. Το πρόβλημα έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια σε μεγάλο βαθμό. Έχει υπερδιπλασιαστεί. Αλλά αυτό που έχει σημασία και πρέπει να δούμε είναι ότι αυξομειώνεται το πρόβλημα ανάλογα με το. Από τις ορέξεις των γειτόνων μας, ανάλογα το τι θέλουν να εκμεταλλευτούν, τι θέλουν να περάσουν, τι μηνύματα θέλουν να περάσουν, αμέσως δημιουργείται θέμα και δημιουργείται πρόβλημα στην περιοχή μας. Οι παραβιάσεις που καθημερινά παρατηρούν οι αλλιείς στην περιοχή της Ζουράφας καταρχήν έχουν επιπτώσει στα αλλιευτικά πεδία, τα οποία εκμεταλλεύονται παρανόμως οι Τούρκοι στερώντας αλλιεύματα από τους Έλληνες. Το σημαντικό όμως είναι ότι οι παραβιάσεις συνιστούν εθνικοπολιτικό ζήτημα και εγείρουν ερωτήματα για το σεβασμό που επιδεικνύουν οι Τούρκοι στο δίκαιο της θάλασσας. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω προβλήματα τα οποία με τη σειρά τους μου μεταφέρουν οι ψαράδες μας. Από τη στιγμή που υπάρχουν τα προβλήματα, εμείς έχουμε υποχρέωση να τα αναφέρουμε και να τα αναφέρουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες και στους αρμόδιους φορείς. Εάν αυτοί τώρα δεν θέλουν να τα ακούνε, τότε πολύ, πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς από εκεί και πέρα. Δηλαδή, θέλουν να σταματήσουμε να αλλιεύουμε στην περιοχή, θέλουν να δέσουμε τα καΐγια μας στο λιμάνι μέσα. Τι ακριβώς ζητούν.
Αν μας απαντήσουν, και εμείς είμαστε πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε τις θέσεις τους και να είμαστε διατεθειμένοι να τους ακούσουμε και να πράξουμε αυτά που θα μας ζητήσουν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αρκεί να βγουν ευθαρσώς και να το πούνε. Και όχι μέσα από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Για παράδειγμα, να φημώνουν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πούν την αλήθεια. Αυτό δεν θα τους περάσει. Και να είναι σίγουροι ότι θα μας βρουν απέναντί τους 1000%. Οι παραβιάσεις της Ζουράφας έγιναν μέγα θέμα στην πανελλήνια ειδησιογραφική σκηνή μετά από δηλώσεις του Προέδρου των Λιμενικών Υπαλλήλων Θράκης Θανάση Ζησίδη στο ραδιοφωνικό σταθμό Στάθμους. Ο κ. Ζησίδης δήλωσε ότι οι συνάδελφοί του λαμβάνουν άνωθεν εντολές περί διακριτικής παρακολούθησης των τουρκικών σκαφών, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται υποβάθμιση της υπηρεσίας από το κέντρο. Η δήλωση αυτή του κ. Ζησίδη προκάλεσε τη διαταγή διεξαγωγής ένορκης διοικητικής εξέτασης από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος, ο οποίος επίσης τον έθεσε σε προσωρινή διαθεσιμότητα. Οι ψαράδες της Αλεξανδρούπολης πάντως εκφράζουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στο Θανάση Ζησίδη και δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν ακόμη και σε κινητοποιήσεις εάν τελικά το Υπουργείο Ναυτιλίας αποφασίσει να τον τιμωρήσει. Θα σας πω πολύ απλά: δεν παίρνουμε το μέρος κανένας λιμενικού, παίρνουμε πάντα το μέρος της αλήθειας. Από τη στιγμή που ο κύριος Ζησίδης βγήκε ευθαρσός και είπε την αλήθεια, εμείς είμαστε μαζί του. Γιατί δεν είπε σε τίποτα ψέματα, είναι ακριβώς τα γεγονότα. Όπως ακριβώς τα είπε ο κ. Ζησίδης, και αυτό ακριβώς θέλουμε να επιστηρίξουμε και στηρίζουμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να μας αφαιρούν το δικαίωμα να λέμε την αλήθεια ή να μας αφαιρούν το δικαίωμα να προασπιζόμαστε κυριαρχικά μας δικαιώματα πολλών αιώνων. Δεν μπορούν σήμερα κάποιοι οι οποίοι θέλουν να χαϊδεύουν αυτιά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχουν σκοπό απότερο να δημιουργούν ζητήματα στην συνείδησή μας ή στην πραγματικότητα που ζούμε. Ανακοίνωση συμπαράστασης προς τον Πρόεδρο των Λιμενικών Υπαλλήλων Θράκης εξέδωσε και η Πανελλήνια Λιμενική Ομοσπονδία, ενώ ο Θανάσης Ζησίδης το πρωί της Τρίτης θα απολογηθεί στον αυτοδικείο. Να μείνουμε στο θέμα και να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπανικολόπουλο, Ναύαρχο Ναποστρατεία. Καλησπέρα σας, κύριε Παπανικολόπουλο. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταματάκης. Νομίζω ότι μετά τη συνέντευξη που είχαμε με τον Υπουργό Ναυτιλίας έχουμε αρκετά θέματα στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε, κύριε Παπανικολόπουλο. Δημήτρη, νομίζω μας έδωσε αρκετή τροφή για σχόλια απόψε, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εσείς και εμείς τα ζούμε. Είπε ο Υπουργός ότι δεν πήγαν και δύο σκάφη και της Αλεξανδρούπολης και της Αμοθράκης. Πήγαν, πράγματι. Είχαμε τη συγκυρία τώρα να έχουμε και τα δύο σκάφη και της Αλεξανδρούπολης και της Αμοθράκης. Όταν επί 1,5 χρόνο από το καλοκαίρι του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 η Αλεξανδρούπολη δεν είχε κανένα σκάφος και όταν ήρθε τον Ιανουάριο του 2013 κάνανε και αγιασμούς και εγκαίνια και το πανηγυρίζαμε κατόπιν ενεργειών μας, φέραμε σκάφος. Επιτρέπεται τώρα να είναι για πάνω από ένα χρόνο η Αλεξανδρούπολη παραμεθόριος περιοχή χωρίς περιπολικό σκάφος? Μας είχαν στείλει, αν θυμάστε, κύριε Παπανικολόπουλε, από την Καβάλα. Το ίδιο διάστημα ήταν χαλασμένο της Αμοθράκης και υπήρχε μόνο ένα σκάφος σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Από το Άγιο Όρος. Ναι, για όλο το Θρακικό υπήρχε μόνο. Πάντως για το συγκεκριμένο θέμα δεν είδα καμία ιδέα να γίνεται τότε. Δηλαδή το γεγονός ότι ήταν αφύλακτα τα σύνορα επί 1,5 χρόνο, δεν είδα κανένας να αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Ποιος θα αναλάβει, Έλενα? Ποιος το έφτιαξε αυτό το σκάφος? Θυμάσαι που το πήραμε, που τη Μυτιλίνη το βρήκαμε. Στη Μυτιλίνη και έδωσε 50.000 ευρώ η περιφέρεια για να γίνει. Και έδωσε και το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, πώς λέγεται κάπως έτσι, φύλαξων συνόρων. Έδωσε εκείνο καινούργιες μηχανές, βάλαν καινούργιες μηχανές, ανταλλακτικά τώρα, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σκάφος. Αλλά έπρεπε να έχει γίνει και κάτι. Είπατε, κυρία Σόκου, προηγουμένως από ό,τι κατάλαβα στον Υπουργό, και δέχτηκε αυτός για την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων που την έχει το λιμενικό. Βεβαίως, ναι. Το αποδέχτηκε. Το 99 που την πήρε όμως το λιμενικό σώμα τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, έπρεπε να πάρει και υλικά, να πάρει και πλωτά. Με την ίδια διαδικασία, ό,τι είχαμε πριν το 99, μείναμε και μετά το 99 και πήραμε ένα τεράστιο βάρος σαν λιμενικό σώμα να έχουμε την φύλαξη των θαλασσίων σύνορων. Στο Νεύρο τα σύνορα δεν τα φυλάει η αστυνομία, τα φυλάει ο στρατός. Και εδώ, αν θυμόσαστε πρώτα, πριν το 99, ερχόταν το πολεμικό ναυτικό, υπήρχε αντιτορπιλικό, στη συνέχεια πυραυλάκατος, τορπιλάκατος, έκαναν τον λεγόμενο ξηφία και περιπολούσαν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή τα έχουν φορτώσει όλα στο λιμενικό σώμα. Έχουμε την αίσθηση ότι αποδυναμώνεται όχι μόνο το λιμενικό σώμα, αλλά και η προστασία της περιοχής. Δηλαδή, παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο τέτοιου είδους περιστατικά, Δημήτρη. Δηλαδή, από τη μία δεν υπάρχει πλοίο. Πάρτε τώρα το πλοίο από την Καβάλα, μετά πάρτε τη Μυτιλίνη. Το παίρνετε δανεικό όμως. Μετά δεν σας ξαναέρθει κάτι άλλο.
Ελένα, οι άνθρωποι δεν ξέρω αν έχουν δομή, υποδομή και εκπαίδευση ανάλογη. Πλέον, Ελένα, έτσι. Το είπε και ο Υπουργός ότι τα οικονομικά είναι άθλια αυτή τη στιγμή. Όταν μιλάμε για την προστασία, δεν έχουν τα λιμεναρχεία. Τα λιμεναρχεία δεν έχουν αγοράσουν στυλό και μολύβι. Εκεί έχουν φτάσει. Η κατάσταση είναι πολύ τραγική. Το ξαναλέω, δεν βλέπω καμία ΕΔΕ να γίνεται γι' αυτό όμως. Δεν πρόκειται να γίνει. Ο κύριος Βυσίδης φαίνεται ότι θα περάσει, περνάει και θα περάσει δύσκολα τώρα τις επόμενες ώρες για κάτι το οποίο, κύριε Παπανικολόπουλε, δεν είναι και κρυφό. Κάποτε υπάρχει και κάποια ηφηγένεια. Κάποιος πρέπει να θυσιαστεί για να ακούσει. Γιατί δεν θα ακουγόταν. Αν δεν γινόταν και αυτός ο θόρυβος, δεν θα είχατε σήμερα και εσείς τον Υπουργό να μιλάτε. Και να αναθέτουμε, να αναδεικνύουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε τόσα χρόνια. Το είπε και ο Υπουργός. Λέει αυτό δεν είναι σημερινό, δεν είναι χθεσινό. Ναι, αλλά τι κάνουμε τόσα χρόνια. Τι κάνουμε τόσα χρόνια. Και τους ψαράδες μας δεν τους βοηθάμε. Εδώ πέρσι το 2013 διατέθηκαν 50 εκατομμύρια από το πρόγραμμα Αλίας Λίντερ 13. Λοιπόν, 50 εκατομμύρια και πήρε η Καβάλα πόσα εκατομμύρια η Αλίας και στον Εύρο, στη Σαμοθράκη, παραμεθόριος περιοχή δεν πήρε τίποτα. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Δεν βγαίνει κάποιος πολιτικός, κάποιος τοπικός να μας πει τι γίνεται. Και από την άλλη πλευρά, να πω και κάτι άλλο, μια άλλη διάσταση του θέματος με τους Τούρκους που έρχονται και παραβιάζουν τα χωρικά μας ύδατα. Μερικές φορές τους δίνουμε και εμείς τροφή. Έχετε ακούσει για τις τα φεστιβάλ ελληνοτουρκικής φιλίας. Φέτος το καλοκαίρι, σε ιστοσελίδα Δήμου του Εύρου, σε τέτοιο φεστιβάλ, έλεγε ότι το Αιγαίο είναι ο κοινός τόπος που ζουν Έλληνες και Τούρκοι. Δεν είναι κοινός τόπος. Το Αιγαίο έχει σύνορα. Έχει σύνορα. Και να μην μιλήσουμε για υφαλοκρηπίδα, μην μιλήσουμε για ΑΟΣ που είναι λίγο δύσκολες έννοιες. Κύριε Παπανικολόπουλε, εδώ δεν μιλάνε αυτοί που πρέπει να μιλήσουν για αυτά. Το ακούσατε και πριν από λίγο. Δημήτρη, νομίζω ότι φαίνεται ότι παρατηρείται μια παθητική στάση και όποιος μιλήσει φεύγει. Σε συγκεκριμένη περίπτωση. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί μιλάνε πολύ και καλά κάνουν και μιλάνε. Και οι συνδικαλιστές έχουν αυτό το ρόλο, να βγαίνουν και να μιλάνε. Όταν δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος άλλος υπηρεσιακός παράγοντας. Και να σου πω και κάτι, Έλενα, γιατί κάποιοι σε αυτόν τον τόπο έχουν ξεχάσει και μεταφέρουν εσφαλμένες εντυπώσεις και στον Υπουργό, αλλά και όπου θέλουν να μεταφέρουν. Εξαιτίας των συνδικαλιστών και ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά αγαπούν το λιμενικό σώμα, έχουμε αυτό το σκάφος σήμερα στο λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, έχουμε αυτό το τζιπ στο λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης. Γιατί να σου θυμίσω ότι είχαμε ένα τζιπ το οποίο πήγαινε 2 χιλιόμετρα και μετά έσβηνε, χαλούσε. Εξαιτίας αυτών των ανθρώπων, η προηγούμενη καταδίωξη την πήρανε 5 λιμενικοί, την πήγανε μόνοι τους στην Καβάλα, τη βγάλανε στον Ταρσανά, βουλώσαν με τα τσιμέντα τις τρύπες που είχε εκείνο το σιδερένιο το σκάφος, τη βάψανε μόνοι τους και την ξαναφέρανε εδώ. Και πολλά ακόμη. Εξαιτίας αυτών των ανθρώπων. Τα οποία παραγράφονται όλα. Παραγράφονται. Όταν κάτι συμφέρει, όταν δηλαδή κάτι το προχωρούν, λένε μπράβο, καλά κάνουν. Ψιθυριστά όμως. Όταν κάτι τους ενοχλεί, βλέπεις ότι ακριβώς συμβαίνει. Άμεσα αντέδραση πολιτεία. Και εγώ έχω μία απορία στον κύριο Παπανικολόπουλο. Κύριε Παπανικολόπουλο, αυτή τη στιγμή η ζουράφα είναι ελληνικόδαφος, ναι ή όχι? Ελληνικότατο. Ελληνικότατο. Φυλάσσεται. Έχει φάρο. Φυλάσσεται. Εντάξει, δεν μπορεί να φυλάσσεται επί 24 ώρου. Προστατεύεται. Αν θα παρατηρηθεί μία παράνομη κίνηση, θα πάει κάποιος να συλλάβει κάποιον γιατί λειτουργήσε παράνομα εκεί? Το βλέπω δύσκολο. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει κανονικά. Πιστεύετε, δεν θέλω να έχετε στοιχεία γιατί δεν έχετε, έχετε φύγει από το σώμα εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές μηχανότατες τρών πρόστιμα αν τις πιάσει το ραντάρ, αυτό το σύστημα που έχουν το δορυφορικό, να ψαρεύουν 200 μέτρα πιο μέσα από το επιτρεπόμενο σύστημα. Έτσι όπως θα λέτε είναι. Οι τουρκικές μηχανότατες έχουν καμία κύρωση που πάνε δίπλα στα βράχια, στη ζουράφα, στα 30 μέτρα, στα 50 μέτρα και κάνουν τις καλάδες τους? Όχι μόνο αυτό, αλλά και την υπόλοιπη περίοδο και να είναι και έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, στα διεθνή ύδατα. Επειδή δεν υπάγονται στους κανονισμούς που έχουμε εμείς, επειδή δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το καλοκαίρι για μας απαγορεύεται η αλία με τις μηχανότρατες, αυτοί μπορούν στα διεθνή ύδατα να ψαρεύουν και δεν τους ενοχλεί κανένας. Και η θάλασσα επικοινωνεί και δημιουργούνται προβλήματα σε χρειαποθέματα εξαιτίας της μεγάλης δραστηριότητας αυτών. Και κάποτε, χρόνια τώρα το ζητάνε και οι δικοί μας παράδες, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί οι Τούρκοι το καλοκαίρι να έχουν τις μηχανότατες να δουλεύουν και οι Έλληνες να τις έχουν δεμένες. Και να κάνω και μια αποκάλυψη, Έλενα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνω και μια αποκάλυψη. Ξέρεις τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες μετά από αυτό το περιστατικό που είχαμε? 2 ελληνικά λευτικά παράτησαν μια τεράστια περιουσία στα ανοιχτά του Θρακικού πελάγους. Φοβήθηκαν και παράτησαν τα δίχτυα τους εκεί. Έχω και τα ονόματα των σκαφών.
Θα σου θυμίσω πριν από μερικούς μήνες. Δεν είναι φυσιολογικό να αισθάνεται ανασφαλής πλέον. Σαφέστατα. Στα διεθνή χωρικά ύδατα, που πολύ μεγάλη απόσταση από τις τουρκικές ακτές. Από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, σε πολύ μεγάλη απόσταση. Και να σου θυμίσω ότι κάτι παρόμοιο έκανε και μια τουρκική και ένα τουρκικό σκάφος πριν από μερικούς μήνες, αλλά στα 4 μίλια ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Στα ελληνικά χωρικά ύδατα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Απέναντί μας. Έχω την αίσθηση απλά ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή και από αυτά που μας είπε ο Υπουργός, πραγματικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πάμε με ευκολόγια. Επαφιόμαστε στη διακριτική ευχέρεια και στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των λιμενικών στο ό,τι κάνουμε στην περιοχή μας. Εκεί καταλήγουμε πάντοτε, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν, εξοπλισμός δεν υπάρχει. Εάν υπάρχει συνεννόηση με τον Όλα, θα βρεθεί και κάποιο κτίριο. Γιατί όταν υπήρχαν λεφτά, τι γινόταν, με συγχωρείτε. Δεν έγινε και τίποτα. Για το ίδιο το λιμάνι, Δημήτρη. Το απόλυτο κενό, νομίζω ότι δεν άκουσα κάτι το διαφορετικό, ούτε για το θέμα της σύνδεσης με τη σιδηροδρομική γραμμή. Όχι, είπε ο Υπουργός ότι μέσα στο 2014 θα δούμε ξένο ενδιαφέρον να υπάρχει για το λιμάνι. Βέβαια. Ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Θα το δούμε και το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Την εκβάδιση να δούμε όμως λίγο πριν, γιατί νομίζω ότι και ο επενδυτής θα θέλει και 5 βασικά πράγματα να υπάρχουν. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Παπανικολόπουλο, ο οποίος είναι πολύ ειδικός σε αυτά τα θέματα, τεράστια εμπειρία έχει. Κύριε Παπανικολόπουλο, πιστεύετε ότι αυτά τα δύο σκάφη τα οποία έχει το λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης και της Αμοθράκης μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες κάποιας περιπέτειας, να το βάλω συσταγωγικά, με την τουρκική ακτεωρό. Θέλουμε μεγάλα σκάφη. Θέλουμε αυτά τα λεγόμενα PATH, τα περιπολικά ανοιχτής θαλάσσης. Αυτά τα περιπολικά που έχουμε είναι για να κάνουν, για να κάνουν ελέγχους στους παράκτιους αλληλείς. Δεν είναι για να αντιμετωπίσουν μεθοριακά επεισόδια. Και εκτός τούτου, ξέρετε ότι η Σαμοθράκη συνέχεια έχει προβλήματα με διακομιδή ασθενών και τραυματιών. Δηλαδή, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το περιπολικό της Σαμοθράκης ασχολείται σαν ασθενοφόρο. Λοιπόν, και ένα άλλο πάλι που πρέπει να θίξουμε είναι ότι υπάρχει διαταγή από πολύ παλιά στα σκάφη που είναι στις παραμεθόριες περιοχές ο κυβερνήτης να είναι αξιωματικός και έμπειρος. Και αυτό θα πρέπει να προσεχθεί και από την ηγεσία του λιμενικού σώματος και να έχει στα περιπολικά σκάφη αξιωματικούς, παλαιούς, έμπειρους. Δεν μπορεί να έχει παιδιά που βγαίνουν από τη σχολή να τα βάζει την άλλη μέρα να κάνουν περιπολίες σε μια περιοχή όπως είναι η Ζουράφα που διακυβεύεται και ακόμα και η εξωτερική μας πολιτική και η εθνική μας κυριαρχία. Θέλει μεγάλη εμπειρία για να χειριστεί αυτά τα θέματα. Και σε τι καιρικέ συνθήκε μπορούν να πλέψουν αυτά τα περιπολικά μα. Είπαμε, είναι παράκτια. Αυτά είναι παράκτια. Δεν είναι, είναι για τι ακτέ. Δεν είναι για να βγαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα και να αντιμετωπίζουν τι τουρκικέ ακτεωρού, οι οποίε έχουν διπλάσιο εκτόπισμα και όχι μόνο αυτό. Πολλέ φορέ βγαίνουν και τα πολεμικά ή βγαίνουν και τα υδρογραφικά. Θυμόσαστε το 10, το 12 που είχε βγει το Τσεσμέ, το Τσιουμπουκλού, τα υδρογραφικά και κάνανε περατζάδα έξω από την μεταξύ Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη. Πώ θα πάντα αντιμετωπίσει αυτά τα σκάφη τα τεράστια. Οπότε, Έλενα, καταλήγοντας, οι μοναδικοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο που μιλάνε για αυτά τα προβλήματα είναι ο κύριος Παπανικολόπουλος και είναι προς τιμή του, γιατί αγαπάει το λιμενικό σώμα το οποίο το υπηρέτησε, και οι συνδικαλιστές, όπως ο συγκεκριμένος. Και ο νομίζω Ζησίδης, και όλοι οι. Αλλιώς δεν θα τα ήξερε κανένας, ούτε εμείς θα τα ξέραμε αυτά τα ζητήματα. Νομίζω και αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον τόπο. Μα τα προβλήματα είναι από το 1978. Το 1978 είναι το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό με τουρκική τορπιλάκατο που εμβόλισε στα 4 ναυτικά μίλια το Νίκος Ψαθάς και είχαμε και ένα νεκρό. Από το 1978 σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε επεισόδια με τους Τούρκους. Και ενώ θα έπρεπε τόσα χρόνια να έχουμε βάλει μυαλό και να έχουμε εμείς ένα μεγάλο σκάφος και να το απαιτήσουν, δηλαδή οι τοπικοί μας άρχοντες που διαμαρτύρονται για άλλα πράγματα και φωνάζουν, όχι όταν μετά από 1,5 χρόνο ήρθε το περιπολικό σκάφος να λένε κατόπιν ενεργειών μας ήρθε το σκάφος. Δηλαδή έπρεπε να είμαστε 1,5 χρόνο και μετά να πανηγυρίζουμε. 1,5 χρόνο σε παραμεθόρια περιοχή χωρίς περιπολικό σκάφος. Τώρα βρέθηκε στην ευχάριστη θέση ο Υπουργός και είπε γιατί δεν ήταν εκεί για τις Αλεξανδρούπολες και τις Αμοθράκες. Συνήθως δεν ήτανε. Συνήθως δεν ήτανε. Τώρα έτσι και ήτανε. Και μακάρι να είναι συνεχώς. Να σας ευχαριστήσω πάντως θερμά και τους δύο. Για αυτή την επικοινωνία, ούτως ή άλλως φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις και σε ό,τι έχει να κάνει με την ΕΔΕ, η οποία και έχει ξεκινήσει για τον κύριο Ζησίδη. Θα τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία των επόμενων δελτίων. Εν τω μεταξύ, δείτε σε λίγο. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμοθράκης για το μέλλον του νησιού. Τι αποφάσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ποιοι φορείς ήταν παρόντες στη συνεδρίαση.
Με νέο πρόγραμμα επιδότησης ανέργων, επιχειρεί το Υπουργείο Εργασίας να αντιμετωπίσει τα υψηλά ποσοστά της ανεργίας που καταγράφονται ειδικά στους νέους. Δημιουργική φαντασία. Λάμψη και μοναδικότητα. Με την αρχοντιά του κλασικού. Με το κύρος του μοντέρνου. Δουλγέρης. 50 χρόνια πάθος για ποιότητα. Έπιπλο Δουλγέρη. Ανώτερη ποιότητα, μοναδικές τιμές. Ροή Καδόγλου. Μας εμπιστεύονται οι καλύτεροι. Εσείς. Ροή Καδόγλου. Το επόμενο ενεργειακό σας βήμα. Η νομοθεσία για τη φορολογική και λογιστική διαχείριση αλλάζει συνεχώς. Ό,τι σας φαίνεται πολύπλοκο, για εμάς είναι απλό. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο. Κανελάκης Ιωάννης και συνεργάτες. Τα οικονομικά σας είναι σοβαρή υπόθεση και έτσι τα αντιμετωπίζουμε. Σύμβουλος και συνεργάτης για κάθε επιχείρηση και ιδιώτη σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων. Διεθνής φορολογικός προγραμματισμός. Αναπτυξιακός σχεδιασμός. Σχεδιασμός διασυνοριακών προγραμμάτων και συμβουλευτική για όλες τις επιχειρήσεις. Κανελάκης Ιωάννης και συνεργάτες. Υπευθυνότητα και ασφάλεια. Παλαιολόγου 53 στην Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510-32307. Ροή Καδόγλου. Ψάχνετε λύση για τη θέρμανση. Η φύση δίνει τη λύση με αντλία θερμότητας. Ενδοδαπέδια θέρμανση, ηλιακή υποβοήθηση. Ροή Καδόγλου. Το επόμενο ενεργειακό σας βήμα. Αν σκέφτεσαι να πάρεις τους δρόμους για να πληρώσεις το ρεύμα, έχουμε μια καλύτερη ιδέα. Πλήρωσέ το με WinBank. Χρησιμοποίησε το application WinBank EasyPay απλά φωτογραφίζοντας με το κινητό σου το λογαριασμό και την κάρτα σου. Τώρα πλήρωσε το ρεύμα και όποιον λογαριασμό θέλεις, με όποιον τρόπο θέλεις, εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή τα μηχανήματα EasyPay. Η ζωή είναι πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Ροή Καδόγλου. Θέλετε ζεστό νερό όλο το χρόνο? Η φύση δίνει τη λύση με ηλιακούς θερμοσύφωνες Μαλτέζος. Ροή Καδόγλου. Το επόμενο ενεργειακό σας βήμα. Τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με την αύξηση της γρίπης στην Ελλάδα κρούει το κελπνό. Όπως επισημαίνει, τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς, με τους ειδικούς του κελπνό να υπογραμμίζουν πως μπορεί, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, η γρίπη να βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα λόγω και του καιρού. Όμως ήδη 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, όπως είπαν και στην ατζέντα με την Κυριακή Μπασκάκη, ο λοιμοξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, το κύμα γρίπης θα συνεχίζει να ανεβαίνει τις επόμενες εβδομάδες έως και τα μέσα του Μάρτη. Εν μετρία συγχύση τελούν οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας εν μέσω αυξανόμενων κρουσμάτων της γρίπης, ενώ ήδη 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό. Οι επιστήμονες του Κελπνό καλούν ακόμη και σήμερα όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να κάνουν το εμβόλιο για την εποχική γρίπη. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, όταν εφαρμοστεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε ποσοστό 80% περίπου και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών εφαρμόζεται στα άτομα που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου. Άρχισε η εποχή της γρίπης για την πατρίδα μας για εφέτος. Έχουμε ήδη και περιστατικά σε σοβαρή κατάσταση στις μονάδες και κάποιους λίγους θανάτους, όπως κάθε χρόνο από τη γρίπη. Θέλει προσοχή λοιπόν την έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, κυρίως για τις ομάδες υψηλού κινδύνου του πληθυσμού, τους ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι, που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας, ώστε να παίρνουν έγκαιρα θεραπεία
και χωρίς εργαστηριακή επιβεβαίωση της γρήπης, σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος γιατρού. Επισημαίνεται ότι το παιδιατρικό αντιγρυπικό εμβόλιο χορηγείται μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Μετά την ηλικία αυτή, συνιστάται χορήγηση αντιγρυπικών εμβολίων ενηλίκου. Το Κελπνό υπενθυμίζει ότι κατά την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας του ιού της γρήπης, συστήνεται η έγκαιρη χορήγηση αντιοικών σε ασθενείς με σοβαρή συμπτωματολογία, ανεξαρτήτως παραγόντων κινδύνου για επιπλοκές από τη γρήπη. Και το δεύτερο, η τεράστια σημασία των ατομικών μέτρων υγιεινής, της υγιεινής των χεριών, του αναπνευστικού υγιεινικού προφίλ, δηλαδή της κάλυψης του βήχα, του φτερνίσματος και της αποφυγής του συγχρονισμού, αν έχουμε συμπτώματα γρήπης στην οικογένειά μας, στο σπίτι μας, να μένουμε σπίτι μέχρι να γίνουμε καλά, ώστε να μην μεταδίδουμε τον ιό.